Κύριε Υπουργέ, το νομοσχέδιό σας δεν έρχεται να φέρει κάποια τομή. Για την ακρίβεια, δεν αγγίζει καν τις αιτίες που δημιουργούν τα τεράστια προβλήματα στην τοπική διοίκηση. Όχι μόνο δεν αγγίζει, για παράδειγμα, τη φορολογία σε βάρος του λαού, αλλά την μεγαλώνει, ρυθμίζοντας τους όρους με τους οποίους θα φτάνει ακόμη και στις πιο ακραία ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αντίθετα, ρυθμίζει την υποχρηματοδότηση από την κεντρική εξουσία για να εδραιώνεται ακόμα παραπέρα η υποστελέχωση και η ιδιωτικοποίηση. Θυμάστε, πριν λίγες μέρες έγινε μεγάλη συζήτηση, έπαιξε σε όλα τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον υπάλληλο που προσέλαβε η Περιφερειακή Αρχή της Νέας Δημοκρατίας στα Γιάννενα για να κλείνει τα παράθυρα της περιφέρειας. Κανένας όμως δεν μίλησε για την πολιτική που τόσα χρόνια ανοίγει και πόρτες και παράθυρα στους εργολάβους, που μπαίνουν σε όλο και περισσότερες υπηρεσίες αντικαθιστώντας τη μόνιμη και σταθερή δουλειά με τις κάθε μορφής εργασιακές ελαστικές σχέσεις. Και φυσικά δεν μπορούμε να ανεχτούμε να συζητάμε για την τοπική διοίκηση και να μην γίνεται κουβέντα για τις δεκάδες χιλιάδες μακροχρόνια συμβασιούχους του ΕΣΠΑ, στους παιδικούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ, στις κοινωνικές δομές. Ούτε βέβαια συμβιβαζόμαστε με την βάναυση εκμετάλλευση των χιλιάδων συμβασιούχων σχολικών καθαριστριών, στις οποίες οι νόμοι σας επιβάλλουν να καθαρίζουν απλήρωτες σχολικές αυλές, σκάλες, γυμναστήρια και όποιους άλλους βοηθητικούς χώρους. Φυσικά, κουβέντα δεν γίνεται για τους σχολικούς τροχονόμους, τους οποίους τους έχετε με 173 ευρώ το μήνα ανασφάλιστες. Δεν συμβιβαζόμαστε λοιπόν με την κανονικότητά σας, που θέλει δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους στην καθαριότητα να πηγαίνουν 8 μήνες στη δουλειά, να καταλήγουν στη συνέχεια στην ανεργία και σακατεμένοι από τα εργατικά ατυχήματα. Μόνο στο Δήμο Ιαννητών, σε έναν από τους 332 Δήμους, έχουμε ένα εργατικό ατύχημα το μήνα, το τελευταίο προχτές το Σάββατο. Και η κυβέρνησή σας, αντί λοιπόν να στελεχώσει τους Δήμους με τεχνικούς ασφαλείας, με γιατρούς εργασίας, σαν μόνιμο προσωπικό, δίνει 300 ευρώ για να απαλλαγεί από την απόδοση για γάλα και βέβαια, όπως έκανε παλιότερα, με τα έξοδα κίνησης, θα τα περικόψει και αυτά στην πορεία, είναι βέβαιο. Τι λένε λοιπόν οι δημοτικές αρχές σας? Τέλειωσε το οκτάμινο, δεν έχουμε προσωπικό, δώστε και άλλα κομμάτια στην καθαριότητα στους ιδιώτες. Και όλοι λοιπόν μαζί, κυβέρνηση, Δήμοι, σπρώχνετε στην ολοένα και μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση, αντί να προσλάβετε μόνιμο προσωπικό, εκπαιδευμένο με πλήρη δικαιώματα. Και βέβαια, οι εργασιακές σχέσεις λάστιχο, η μερική απασχόληση, η ομοιρία δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Είναι πολιτική κατεύθυνση και επιλογή όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων, όλων όσων ορκίζονται στα ιερά και στα όσια της Αγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, δεν αγγίζει το νομοσχέδιό σας ούτε καν σημαντικές πλευρές για τις λαϊκές ανάγκες, όπως παραδείγματος χάρη η σχολική στέγη. Στο Δήμο Ιαννητών, το 50% των κτηρίων των υπηαγωγείων έχουν κατασκευαστεί πριν το 1985, δηλαδή πριν τον αντισεισμικό κανονισμό. Και μόνο το 7% είναι με τον κανονισμό του 2000. Τα δημοτικά υπάρχουν σχολεία τα οποία είναι από την πρώτη δεκαετία του 1900. 12 σχολεία έχουν κατασκευαστεί πριν το 1959 και μόνο 6 από τα 39 σχολεία της πόλης έχουν χτιστεί με τον τελευταίο κανονισμό. Και τη στιγμή λοιπόν που όλα αυτά τα παλιά κτίρια που στεγάζουν χιλιάδες παιδιά και χρειάζονται συχνούς ελέγχους και παρεμβάσεις, ο Δήμος δεν έχει ούτε καν συντηρητές για τα λεβιτοστάσια, κανέναν εννοείται σιδερά ξυλουργό ελαιοχρωματιστή για τις διαλυμένες αίθουσες και τις αυλές των σχολείων. Καμιά λύση επίσης δεν δίνει το νομοσχέδιό σας στα προβλήματα ίδρυψης που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, ακόμα και στα Γιάννενα, που εμφιαλώνουν ασταμάτητα 7 μέρες την εβδομάδα οι δύο μεγαλύτερες βιομηχανίες εμφιάλωσης νερού. Και εκεί λοιπόν γίνονται συχνές διακοπές, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, σε ολόκληρες γειτονιές, εξαιτίας του απαρχαιωμένου δικτύου που χάνεται το 40% του νερού και βέβαια των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό συντήρησης. Είναι επιλεκτικά ανίκανο το κράτος σας όταν πρόκειται να ικανοποιήσει ακόμα και τις πιο στοιχειώδεις λαϊκές ανάγκες, όπως είναι το νερό, όμως είναι ικανότατο για να μπουκώνει με αρκετές δεκάδες εκατομμύρια, όπως τώρα τελευταία, το τελευταίο διάστημα, από το Ταμείο Ανάκαμψης τις δύο βιομηχανίες εμφιάλωσης νερού της περιοχής. Βέβαια, για το δίκτυο της πόλης, για προσλήψεις, δεν έχετε χρήματα.
για την πολιτιστική προστασία, δηλαδή για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού, δεν γίνεται καν λόγο στο νομοσχέδιο. Στους 8 Δήμους των Γιαννίνων δεν υπάρχει ούτε ένας υπάλληλος που να απασχολείται στην πολιτική προστασία. Ως τέτοιους βαφτίζουν χειριστές οδοκαθαρισμού, ίδρευσης, οδηγούς απορριμματοφόρων που τρέχουν να σβήνουν φωτιές και να καθαρίζουν ρέματα. Τι κι αν πριν λίγες εβδομάδες από μια έντονη βροχόπτωση παρέλυσε η μισή πόλη και αν καταστράφηκαν λαϊκές περιουσίες, η ζωή συνεχίζεται. Όσο για τα οικονομικά των Δήμων, ούτε καν αυτά τα προβλήματα από την αύξηση της τιμής της ενέργειας δεν δίνεται, την ενέργεια δηλαδή που γονατίζει τους Δήμους που οι πάροχοι τους χρεώνουν με οικιακά τιμολόγια. Για τις Δήμους λοιπόν, για την κάλυψη βασικών αναγκών του λαού, λεφτά με το σταγονόμετρο για να μην κινδυνεύσει η δημοσιονομική σταθερότητα. Πώς όμως μπορείτε να μιλάτε για έλλειψη πόρων όταν δίνετε δισεκατομμύρια για στρατιωτικούς εξοπλισμούς για τις πολεμικές ανάγκες του ΝΑΤΟ? Όταν πληρώνετε μισό εκατομμύριο την ημέρα για να στέλνετε την ελληνική φρεγάτα στις νατοϊκές περιπολίες στην Ερυθρά Θάλασσα? Πώς για τις λαϊκές ανάγκες βλέπετε περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες και δεν βλέπετε το νέο ρεκόρ κερδών μετά το περσινό των 10,5 δις των εισηγμένων επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο? Των 3,6 δισεκατομμυρίων το πρώτο εξάμηνο κέρδη των τραπεζών που γδέρνουν τον κοσμάκι και του παίρνουν ακόμα και τα σπίτια. Τα 770 εκατομμύρια που έχουν κέρδη το πρώτο εξάμηνο οι όμιλοι της ενέργειας. Και βέβαια είναι μακρύς ο κατάλογος. Αυτό είναι το κράτος σας. Εχθρικό για το λαό, δισεκατομμύρια ματωμένα πλεονάσματα από την αισχρή φορολογία, κέρδη και προνόμια για το κεφάλαιο. Βεβαίως έχουν τεράστιες ευθύνες και οι δημοτικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και οι διάφοροι αντάρτες, που αντί με το λαό να διεκδικήσουν όσα τους οφείλονται, τον τσακίζουν στα ανταποδοτικά τέλη στα χαράτσα, καλούν την αστυνομία στις διεκδικήσεις των εργαζόμενων και βέβαια επιβάλλουν ακόμα και πρόστιμα με γελία επιχειρήματα, όπως έγινε πριν λίγες μέρες από το Δήμο Ανετών στο εργατικό κέντρο. Τόσα λοιπόν χρήματα έχουμε, τόσα κάνουμε, λένε οι Δήμοι. Αυτή είναι η λογική τους, οι Δήμοι σας. Στέλνω και καμιά επιστολή που και πού στο Υπουργείο, σαν και αυτές που στέλνει ο Πρωθυπουργός τη Φόντερ Λάιεν για να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας και πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η κατάσταση. Και βεβαίως γι' αυτό σας χαλάνε τη σούπα οι εκλεγμένοι κομμουνιστές δήμαρχοι που παλεύουν μαζί με τους δημότες τους που διεκδικούν αγωνιστικά, που μπαίνουν μπροστά, αποτρέπουν πληστηριασμούς λαϊκών σπιτιών, διεκδικούν ελεύθερους χώρους για τους δημότες, σχολεία, παιδικές χαρές, έργα υποδομής για το λαό. Σε αυτόν λοιπόν τον δρόμο εμείς καλούμε το λαό να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι ενάντια στην κυβέρνηση, ενάντια στις δημοτικές αρχές, οργανωμένα με τα συνδικάτα, τους άλλους φορείς, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, την νεολαία, τους συλλόγους, τις γειτονιές. Να δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο την πραγματική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην εχθρική κυρίαρχη για το λαό πολιτική. Αυτά τα χαρακτηριστικά δίνουμε και στη μεγάλη απεργία που έχουμε μπροστά μας στις 20 Νοέμβρη. Με τη μαζικότητα, τη μαχητικότητα θα δώσουμε την απάντηση σε όλα αυτά τα αντιλαϊκά, αντεργατικά σχέδια του κεφαλαίου και της κυβέρνησης, που στην ουσία και τα υπόλοιπα κόμματα συμφωνούν με αυτή την πολιτική. Για συλλογικές συμβάσεις με γενναίες αυξήσεις, για 7ωρο πενθήμερο 35ωρο και όχι για δουλειά 6-7 μέρες τη βδομάδα 10ωρα 13ωρα, για μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, για να απεμπλακεί η χώρα μας από τους αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς και το μακελιό του Παλαιστινιακού και του Λιβανέζικου λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και του συμμάχους τους. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή, επειδή πολλοί σήμερα εδώ εκφράσαμε την επιθυμία μας και αρκετοί υποκριτικά για το σταμάτημα του πολέμου και βέβαια για τη σφαγή του Παλαιστινιακού και του Λιβανέζικου λαού, μάλιστα κάποιοι ευχήθηκαν να σταματήσει ο πόλεμος. Οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι δεν σταματάνε με ευχές, έχουν αιτίες και σίγουρα βαθύτερες αιτίες από αυτήν που επικαλέστηκε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Χαρίτσης. Για το προσωπικό δηλαδή μέλλον του Νετανιάχου γενικεύεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αν μη τι άλλο, αυτή η άποψη σκόπιμα κρύβει τις πραγματικές αιτίες. Το χρέος λοιπόν καθενός που τάσεται κατά του πολέμου δεν εξαντλείται στις ευχές. Σήμερα απαιτείται η απεμπλοκή της χώρας μας που είναι μπλεγμένη σε αυτόν τον πόλεμο, το κλείσιμο όλων των αμερικανονατοϊκών βάσεων που φροντίσατε όλοι σας και να επεκταθούν και να εξυγχρονιστούν και που σήμερα παίζουν ρόλο στον πόλεμο, ιδιαίτερα η βάση της Σούδας. Να διακοπεί κάθε πολιτική, οικονομική, στρατιωτική σχέση με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.
και να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής του 2015 για αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα όρια του 1967. Και αυτά είναι για τώρα, όχι για λόγια. Να αφήσετε τις ευχές για τους παπάδες, να μην τους παίρνουμε και το ψωμί και να αναλάβετε τις ευθύνες σας και είναι πολλές.